ένα ισχυρό πακέτο ενισχύσεων που θα περιορίσει την ενεργειακή ακρίβεια ανακοίνωσε χθε ο Πρωθυπουργό λίγε ώρε πριν την έναρξη του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία που έχει τίτλο Δίπλα στον Πολίτη. Το κυβερνητικό σχέδιο εξειδικεύτηκε σήμερα από του συναρμόδιου υπουργού και προβλέπει πρώτον την επιστροφή σε κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτη κατοικία του 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έω και τον Μάιο. Δεύτερον, την 90% φορολόγηση των πρόσθετων συγκυριακών εσόδων των εταιριών ενέργεια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να ανακουφίσουν ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσει. Και τρίτον, την αποσύνδεση από τον Ιούλιο των διεθνών αυξήσεων του φυσικού αερίου από του λογαριασμού ρεύματο στην χώρα έω και ένα χρόνο, βάζοντα έτσι έμεσο πλαφόν. Η επιδοτήση ηλεκτρικού ρεύματο για του μήνε Μάιο και Ιούνιο ενισχύονται σημαντικά και διευρύνονται γενναία. Ο Χρήστο Σταϊκούρα υπογράμμισε ότι η επιδότηση θα χορηγηθεί απευθεία στο λογαριασμό του καταναλωτή. Το ποσοστό επιδότηση αφορά νοικοκυριά με δηλωθέν εισόδημα έω 45.000 ευρώ, δηλαδή το 95% των νοικοκυριών. Ανέφερε ακολούθω, διευκρινίζοντα ότι το ανώτατο ποσό τη αποζημίωση θα είναι τα 600 ευρώ ανακαταναλωτή. Απαραίτητη προπόθεση για τη λήψη τη ενίσχυση θα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντο στη σχετική πλατφόρμα που θα γίνει για το σκοπό αυτό και αναμένεται να, να λειτουργεί στι αρχέ Ιουνίου. Ο κ. Κυλακάκης τόνισε ότι από την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα αντλούνται τα στοιχεία της κυρίας κατοικίας από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπω και ο σχετικός αριθμός του ρολογιού ρεύματος και ο εφελούμενος θα βεβαιώνει τα στοιχεία αυτά ή θα τα επικαιροποιεί σε περίπτωση που έχει αλλάξει κύρια κατοικία. Κατόπιν τα στοιχεία των χρεώσεων ρεύματος για κάθε ρολόι θα αντλούνται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα παραδείγματα που δόθηκαν σήμερα για τον μήνα Μάιο, οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 300 κιλοβατόρες το μήνα χωρίς επιδότηση θα πλήρωνε 100 ευρώ και με την επιδότηση 43,5. Λαμβάνοντα έτσι έκπτωση 56,5% στη χρέωση ενέργεια. Οικιακό τιμολόγια με κατανάλωση 400 κιλοβατόρων το μήνα, χωρί επιδότηση θα πλήρωνε 129 ευρώ και με την επιδότηση 63,6 ενώ για 600 κιλοβατόρε κατανάλωση οι καταναλωτέ θα πληρώνουν με την επιδότηση 108,2 ευρώ ενώ χωρί επιδότηση θα πλήρωναν 193,8 ευρώ. Το συνολικό ποσό τη επιδότηση για του οικιακού καταναλωτέ το Μάιο θα διαμορφωθεί στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση του Ιουνίου θα εξειδικευθεί στο τέλος Μαΐου. Με τι παρεμβάσει αυτέ, όλα τα νοικοκυριά θα δουν σημαντική μείωση στου λογαριασμού του. Αντίστοιχα, για του επαγγελματικού καταναλωτέ με τα νέα μέτρα, επιδοτείται το 80% τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Αφορά σε 1.250.000 επαγγελματικέ παροχέ επιχειρήσεων, όπω εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψηλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοπία και υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ για τον Απρίλιο. Συνολικά τον Μάιο, το σύνολο τη επιδότηση για τα επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται σε 260 εκατομμύρια ευρώ. Οι μικρέ επιχειρήσει θα και αυτές αναδρομική επιστροφή με βάση αυτά που έχουμε ήδη πει στην προηγούμενη περίοδο. Ο κύριο Μητσοτάκη υποσχέθηκε χθε 600 ευρώ αναδρομικά σε κάθε καταναλωτή, μόνο που σήμερα κοστολογεί το μέτρο στα 280 εκατομμύρια ευρώ για 4,2 εκατομμύρια καταναλωτέ. Όποιο κάνει τη διαίρεση, καταλαβαίνει το μέγεθο τη πολιτική απάτη που θα αποκαλυφθεί στου τραπεζικού λογαριασμού. Άλλη μια φορά συμφώνησε με την εδώ και μήνε διατυπωμένη θέση μα για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργεια. Επιτέλου από τα λόγια, α περάσει στι πράξει. Η όποια ελάφρυνση θα αποδειχθεί τελικά χωρί αντίκρισμα και μακριά από τι λαϊκέ ανάγκε, πολύ περισσότερο που ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ομολόγησε ότι οι τιμέ στην ενέργεια θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν. Ο προσωπάρχη τη Μητσοτάκη ΑΕ μία μέρη να έχει να μην θυγούν ποτέ τα ιερά και τα όσια των παρασυντικών ολιγαρχών που νέμονται τον χώρο τη ενέργεια στη χώρα μα και αποτελούν τα φεντικά σύσσωμου του μνημονιακού τόξου.